Ξεκινάμε τις παρεμβάσεις καλώντας το βήμα τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, υποπτέραρχο μηχανικό εν αποστρατεία, με θέμα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, ένα σύνθημα επίκαιρο και διαχρονικό. Κύριε Γενική Γραμματέα, σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να είμαι σήμερα ένας από τους ομιλητές στην ημερίδα που διοργανώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ. Η λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου δεν έφερε μόνο την ειρήνη στους λαούς της Ευρώπης, αλλά και μερικά χρόνια αργότερα και το ΝΑΤΟ. Τον Απρίλιο του 1949 υπογράφεται στην Ουάσιγκτον το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο για Συμμετοχική Άμυνα, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 του Καταστατικού των Ηνωμένων Εθνών, και δημιουργείται το ΝΑΤΟ. Με τη δημιουργία ισχυρής πολεμικής μηχανής από κάθε κράτος μέλος να εξασφαλίζεται η συμμετοχική άμυνα και ασφάλεια της συμμαχίας. Ο κίνδυνος για το ΝΑΤΟ ήταν η Σοβιετική Ένωση και το καθεστώς της. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ το έθεσε πολύ απλά στη διάσκεψη δημόσιας διπλωματίας στη Ρίγα 30 Νοεμβρίου 2021 ότι για 40 χρόνια αποτρέπαμε τη Σοβιετική Ένωση. Το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε για να περιορίζει τη Σοβιετική Ένωση. Μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης θα περίμενε κανείς ότι το ΝΑΤΟ θα είχε διαλυθεί. Συνέβη ακριβώς το αντίθετο και όχι μόνο δεν διαλύθηκε, αλλά επεκτάθηκε ανατολικότερα, προσαρμόζοντας ανάλογα τη στρατηγική του ιδέα, το strategic concept, όπως αποτελείται στο ΝΑΤΟ. Η στρατηγική ιδέα είναι ένα βασικό έγγραφο για τη συμμαχία. Επιβεβαιώνει τις αξίες και το σκοπό του ΝΑΤΟ και παρέχει συλλογική αξιολόγηση του περιβάλλοντος της ασφάλειας. Οδηγεί επίσης στη στρατηγική προσαρμογή του και καθοδηγεί τη μελλοντική πολιτική και στρατιωτική του ανάπτυξη. Η στρατηγική ιδέα επανεξετάζεται και ενημερώνεται τακτικά. Από το τέλος του ψυχρού πολέμου, αυτή ενημερώνεται περίπου κάθε 10 χρόνια για να λάβει υπόψη τις αλλαγές στο παγκόσμιο περιβάλλον ασφάλειας και να κάνει σίγουρο ότι η συμμαχία είναι έτοιμη για το μέλλον. Από τη δημιουργία του ΝΑΤΟ υπήρξαν τρεις διακριτές περίοδοι εντός των οποίων έχει εξελιχθεί και η στρατηγική σκέψη του ΝΑΤΟ. Η περίοδος του ψυχρού πολέμου που όλοι γνωρίζουμε με τα αποτελέσματα που είχε, η περίοδος αμέσως μετά τον ψυχρό πόλεμο, θα αναφερθώ πιο κάτω, και το περιβάλλον ασφαλείας μετά τις 11 του Σεπτέμβρη την επίθεση στους δίδυμους πύργους, όπου ξεκίνησε το ΝΑΤΟ ένα πρόγραμμα κατά της τρομοκρατίας που καθαρά είχε να ελέγχει τον κόσμο και είχε και σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία και της 71ης Αξιαρχίας εδώ, που ήταν για καταστολές εντός των πόλεων. Δηλαδή, αν κάποιος ήθελε να διαδηλώσει να, έβγαινε αυτή η ταξιαρχία. Βάζει λοιπόν και το στρατό μέσα στις πόλεις. Στη Σύνοδο Κορυφής στην Ουάσιγκτον τον Απρίλιο του 1999, οι σύμμαχοι ενέκριναν τη στρατηγική ιδέα για να αντιμετωπίσει το ΝΑΤΟ τις προκλήσεις και ευκαιρίες ασφάλειας του 21ου αιώνα και να κατευθύνουν τη μελλοντική πολιτική και στρατιωτική του ανάπτυξη. Η στρατηγική ιδέα θέτει το πώς προσεγγίζει η συμμαχία την ασφάλεια στον 21ο αιώνα, επαναβεβαιώνει την υπερατλαντική σύνδεση και τη διατήρηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Εξετάζει το ρόλο του στη σταθερότητα και ασφάλεια στην Ευρώπη, την πρόσληψη συγκρούσεων και διαχείριση κρίσεων, το συνεταιρισμό, τη συνεργασία, το διάλογο, την επέκτασή του, τον έλεγχο των εξοπλισμών, τον αφοπλισμό και τη μη διακίνηση όπλων, τη διακίνηση ανθρώπων και ναρκωτικών. Το ΝΑΤΟ ζητάει το κάθε κράτος κατελάχιστον να διαθέτει το 2% του ΑΕΠ του για εξοπλισμούς. Η στρατηγική ιδέα του 1999 επιβεβαιώνει τον ουσιώδη και διαρκή σκοπό της συμμαχίας να προστατεύσει την ελευθερία και την ασφάλεια των μελών της με πολιτικά και στρατιωτικά μέσα. Επιβεβαιώνει τις αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κανόνων της νομοθεσίας και εκφράζει τη δέσμευση των συμμάχων
όχι μόνο για την κοινή άμυνα, αλλά την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη ευρωατλαντική περιοχή. Πάρα πολύ ωραία λόγια για να γράφονται. Τι γίνεται όμως στην πράξη? Από το 1999 και μέχρι σήμερα, που είπαμε παραπάνω η επέκταση της συμμαχίας, εντάσσονται στη συμμαχία η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Βουλγαρία, η Εστονία, Λάτβια, Λιθουανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Αλβανία, Κροατία, Μοντενέγκρο, Βόρεια Μακεδονία. Βλέπουμε ότι μετακινήθηκε συνεχώς πιο ανατολικά. Στο πλαίσιο συνεργασίας και για να αρχίσει σιγά σιγά να δείχνει να έχει και παγκόσμια φωνή το ΝΑΤΟ, θεσμοθετεί το πρόγραμμα «Συνεργασία για Ειρήνη», τον διάλογο με τις μεσογειακές χώρες, Αίγυπτο, Λιβύη, Ισραήλ, Μαρόκο, Αλγερία και το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας και το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο όραμα του ΝΑΤΟ για τον 21ο αιώνα, ο καινούριος ρόλος του θα είναι παγκόσμιος και η συμμαχία θα λειτουργήσει σε ευρύτερο στρατηγικό περιβάλλον, το οποίο επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Κατακερματισμός και αποτυχία κρατών σαν αποτέλεσμα οικονομικής κατάρρευσης, ανταγωνισμού για πόρους, κακή διακυβέρνηση και αποτυχία υποδομών θα συνεχίσουν να είναι αιτίες κρίσεων και αστάθειας. Τα κράτη που αποτυγχάνουν εγείρουν ανησυχίες για την ασφάλεια, όπως αύξηση στην κυκλοφορία των όπλων και είσοδο μη κρατών παικτών, συμπεριλαμβανομένων εγκληματιών και τρομοκρατιών. Δημογραφικές διαφορές σχετικές με τις διαφορές στην γύρα και την αύξηση πληθυσμού μεταξύ του αναπτυσσόμενου και του αναπτυγμένου κόσμου θα συνεχιστεί και ίσως θα οδηγήσει και σημαντικές προσφυγικές εντάσεις από το ένα κράτος στο άλλο, με έμφαση στα συστήματα απασχόλησης και πρόνοιας. Περιβαλλοντικοί παράγοντες και ιδιαίτερα αύξηση των απαιτήσεων σε καύσιμα, αύξηση των απαιτήσεων νερό, τρόφιμα δεν θα μπορούσαν να αγνοηθούν. Το ΝΑΤΟ μετασχηματίζεται στον 20ο αιώνα. Αλλάζει τη στρατηγική του, αλλάζει το δόγμα των επιχειρήσεών του, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε σύνθετες και πολυδιάστατες επιχειρήσεις φιλανθρωπίας, όπως τις ονομάζει, διατήρηση της ειρήνης, επιβολή της ειρήνης και αντιμετώπιση κρίσεων. Θα μας πούμε δηλαδή και στο τέλος ότι η εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία είναι και φιλανθρωπική επιχείρηση. Στη διάσκεψη δημόσιας διπλωματίας στη Ρήγα το Νοέμβριο του 2021, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε στην επόμενη στρατηγική ιδέα της συμμαχίας, η οποία θα εγκριθεί στη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης τον Ιούνιο του 2022. Τόνισε δε ότι από τη στρατηγική ιδέα του 2010 η ασφάλειά μας έχει αλλάξει και σήμερα ζούμε σε μια εποχή συστημικού ανταγωνισμού. Η Ρωσία και η Κίνα υπονομεύουν τη διεθνή τάξη, η οποία βασίζεται σε κανόνες. Η ισορροπία δυνάμεων αλλάζει, η δημοκρατία και η ελευθερία βρίσκονται κάτω από πίεση. Η στρατηγική ιδέα θα ορίζει πώς το ΝΑΤΟ θα δράσει σε έναν κόσμο απρόβλεπτο και ανταγωνιστικό και 5 κύρια σημεία θα είναι η καρδιά της στρατηγικής ιδέας. Η προστασία των αξιών, η ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύως, η λήψη μιας παγκόσμιας προοπτικής που ήδη έχει ξεκινήσει και θέλει να το κάνει και η οικοδόμηση του ΝΑΤΟ ως θεσμικού θεσμού μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής. Το συμπέρασμα που βγαίνει αβίαστα από τη λειτουργία του ΝΑΤΟ μέχρι σήμερα, κατά την άποψή μου, είναι ότι το ΝΑΤΟ από καουμπόι μετασχηματίστηκε σε σερίφι του Τέξας στην Ευρώπη και σταδιακά αναλαμβάνει παγκόσμιο ρόλο. Η Ευρώπη έχει αφήσει την ειρήνη και την ασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη δεν έχουν ευθύνες για ό,τι προκαλεί το ΝΑΤΟ. Έχουν και είναι μεγάλες. Το ΝΑΤΟ μετασχηματίστηκε σε εργαλείο επιβολής της εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη και όχι μόνο. Μετασχηματίστηκε σε εργαλείο για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και της προώθησης της αμυντικής τους βιομηχανίας. Αν θα δείτε, το μεγαλύτερο ποσοστό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγοράζουν όπλα από την Αμερική. Ό,τι όπλο βγάζει η Αμερική το επιβάλλει μετά και όλα τα κράτη αγοράζουν αυτό. F-16. Τώρα έχουν το F-35. Φυσικά όλα αυτά καλύπτονται κάτω από ωραία λόγια για ειρήνη, ασφάλεια, σταθερότητα, τις αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κανόνων της νομοθεσίας. Λύκος με προβιά προβάτου.
Το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να είχε διαλυθεί αφού η Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει πλέον. Ως προϊόν του ψυχρού πολέμου, το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να είχε γίνει ιστορία όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση. Ανταυτού όμως το ΝΑΤΟ επεκτάθηκε προσανατολικά στην Ευρώπη για δεκαετίες και παράβαση των υποσχέσεων που δόθηκαν στη Σοβιετική ηγεσία. Αυτό όθησε τη Ρωσία σε μια αγωνία βήμα προς βήμα, οπότε τελικά το ΝΑΤΟ ήταν ο εμπνευστής και ο μεγαλύτερος υποκινητής της κρίσης στην Ουκρανία εκ μέρους των ΗΠΑ. Όταν δεν τσακώνονται τα μουλάρια, την πληρώνουν τα βατράχια. Θα πρέπει να γίνει λεπτομερής ενημέρωση του ελληνικού λαού ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει προσφέρει και ούτε πρόκειται να προσφέρει τίποτα στην Ελλάδα. Η οικονομική συμμετοχή της χώρας δεν είναι μόνο η ετήσια συνεισφορά της στο υπερπολογισμό της συμμαχίας, αλλά και τα οπλικά συστήματα, το κόστος ζωής των οπλικών συστημάτων που πρέπει να διατηρεί η χώρα και τα οποία είναι ενταγμένα στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Είτε πρόκειται για αεροπλάνα, είτε πρόκειται για άρματα, είτε πρόκειται για πλοία του πολεμικού ναυτικού. Πιστώσεις οι οποίες δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, αλλά τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πρέπει κάποια στιγμή να ζητηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ποια είναι η συμμετοχή της Ελλάδος στη Συμμαχία από την ημέρα που έγινε μέλος μέχρι σήμερα. Και έτσι, όχι μόνο αυτό, αλλά και το κόστος, όπως είπα, όλων των οπλικών συστημάτων που διατηρεί. Τελικά θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι το ΝΑΤΟ είναι το γεωπολιτικό εργαλείο των ΗΠΑ στην Ευρώπη, που μόνο δεινά και πολέμους γεννά σε βάρος των λαών. Κάθε λαός και ιδιαίτερα ο ελληνικός θα πρέπει να αγωνιστεί για να αποδεσμευτεί η χώρα μας από αυτό. Πιστεύω ότι είναι κατάλληλες συνθήκες να ανοίξει μια συζήτηση για το αν θα πρέπει η Ελλάδα να παραμείνει στο ΝΑΤΟ, η Ελλάδα θα πρέπει να φύγει από το ΝΑΤΟ και παράλληλα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να μπουν κάτω όλα αυτά. Και πιστεύω ότι το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να το κάνει αυτό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο Βαγγέλης Χωραφάς, διευθυντής του Geo Europe, με θέμα «Μελλοντικές εξελίξεις στο ΝΑΤΟ». Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για την τιμή που μου έκανε να με προσκαλέσει ως ομιλητή σε αυτή τη σημαντική ημερίδα για τα 70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Τα 70 χρόνια αυτά ήταν πολύ δύσκολα για την Ελλάδα, γιατί από μιας εξ αρχής το ΝΑΤΟ δεν μπόρεσε να διασφαλίσει ακόμα και τα πιο βασικά πράγματα τα οποία φαντάζονταν οι ηγεσίες αστικής τάξης εκείνης της εποχής. Δηλαδή δεν μπόρεσε να διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας, που τότε πριν από 70 χρόνια ήταν ο επωνομαζόμενος από βοράν κίνδυνος, ο οποίος αποδείχθηκε ανύπαρκτος, όπως και δεν μπόρεσε να διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας από την τουρκική απειλή. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο με το τι θα γίνει στο μέλλον. Το μέλλον του ΝΑΤΟ είναι σε μια οριακή κατάσταση. Από τη μία, ναι μεν το ΝΑΤΟ επεκτείνεται και έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια μετά τον ψυχρό πόλεμο, αλλά από την άλλη παρουσιάζει μεγάλες αδυναμίες για να παρέχει υπηρεσίες άμυνας σε αυτές τις χώρες στις οποίες ενσωματώνει. Αυτό γίνεται ακόμα πιο προφανές όταν δούμε τώρα το τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Υπάρχουν διάφορες συζητήσεις στο ΝΑΤΟ, έχουν ξεκινήσει από πέρυσι, από τον Ιούνιο του 2021, όταν μπήκε μπροστά το πρόγραμμα ΝΑΤΟ 2030, και αυτές οι συζητήσεις θα ολοκληρωθούν, φαντάζομαι, τον επόμενο Ιούνιο, μετά από ένα χρόνο, όταν θα εμφανιστεί η νέα στρατηγική ιδέα του ΝΑΤΟ
η οποία βέβαια θα πρέπει να περιμένει πρώτα να δούμε το ποιες θα είναι οι εθνικές στρατηγικές των Ηνωμένων Πολιτειών και η στρατιωτική στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτή την περίοδο. Υπάρχουν όμως κάποια δεδομένα σε αυτή τη συζήτηση. Τα δεδομένα αυτά έχουν να κάνουν με το εξής. Υπάρχει ένας προβληματισμός στο ΝΑΤΟ για το αν θα πρέπει να αλλάξει το άρθρο 5. Το άρθρο 5 της Συμμαχίας είναι αυτό που υποτίθεται ότι επιβάλλει συμμετοχή όλων των μελών της Συμμαχίας αν κάποιος δεχτεί επίθεση. Έτσι όμως όπως είναι διατυπωμένο το άρθρο 5, δεν εμπλέκει αυτόματα όλες τις υπόλοιπες χώρες σε μια πολεμική σύγκρουση με τον επιτιθέμενο, αλλά τους δίνει διάφορες δυνατότητες να ξεφύγουν παρέχοντας άλλου είδους βοήθειες. Τώρα λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν προς την κατεύθυνση ότι όταν θα γίνεται κάποια επίθεση σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, αυτομάτως όλες οι άλλες χώρες θα εμπλέκονται πολεμικά. Αυτό σημαίνει ότι ασχέτως με το πού βρίσκεται η κάθε χώρα και το ποια είναι η λογική της για τη συγκεκριμένη σύγκρουση, θα εμπλέκεται ακόμα χειρότερα από ό,τι εμπλέκεται σήμερα. Το δεύτερο το οποίο συζητείται είναι μια τροποποίηση του άρθρου 10. Το άρθρο 10 της συνθήκης του ΝΑΤΟ θεωρεί ότι η συνθήκη αυτή ισχύει για την Ατλαντική περιοχή, για τη Βόρεια Ευρώπη και για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, αλλά θα πρέπει να τροποποιηθεί με έναν κάποιον συγκεκριμένο τρόπο ώστε να περιλάβει μέσα και άλλες χώρες εκτός, που βρίσκονται σήμερα εκτός του ΝΑΤΟ. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πριν από λίγες ημέρες το Ραμστάιν της Γερμανίας έγινε η μάζοξη 40 χωρών οι οποίες ανήκουν στο ΝΑΤΟ και στα σχήματα τα υποβοηθητικά του ΝΑΤΟ που συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η λογική των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ότι τα σχήματα του AUKUS και του QUAD, το οποίο έχει στην Ασία, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ΝΑΤΟ, έτσι ώστε αυτό το οποίο λέμε ένα παγκόσμιο ΝΑΤΟ να μπορεί να υλοποιηθεί. Γιατί όμως θα πρέπει να υλοποιηθεί το σχέδιο ενός παγκόσμιου ΝΑΤΟ? Θα πρέπει να υλοποιηθεί διότι η κυρίαρχη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη στιγμή, η πολιτική των Δημοκρατικών, αυτό το οποίο θέλει να δημιουργήσει σε παγκόσμια κλίμακα είναι ο διχασμός του κόσμου ανάμεσα στις δημοκρατίες και στα αυταρχικά καθεστώτα. Και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να γίνει ο αμυντικός βραχίωνας των επωνομαζόμενων δημοκρατιών ενάντια στα αυταρχικά καθεστώτα. Αυταρχικά καθεστώτα δεν είναι μόνο η Κίνα και η Ρωσία, είναι οποιονδήποτε θελήσει να ονομάσει σαν αυταρχικό καθεστώς η ίδια η Δύση. Άρα λοιπόν το ΝΑΤΟ θα αλλάξει, προσπαθούν να το κάνουν να αλλάξει το γενικό προσανατολισμό του και αυτό σημαίνει ότι οι χώρες οι οποίες ανήκουν τώρα στο ΝΑΤΟ, χώρες όπως η Ελλάδα, θα εμπλακούν όχι απλά σε αποστολές διατήρησης της ειρήνης ή διαχείρισης των κρίσεων σε παγκόσμια επίπεδα, σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά σε αποστολές στρατιωτικές. Αυτό θα έχει τεράστια επίπτωση στην ελληνική κοινωνία, άσχετα αν ακόμα μπορεί να μην γίνεται κατανοητό. Αυτό το οποίο βρίσκεται σαν κίνητρο πίσω από αυτή την παγκοσμιοποίηση, να το πούμε, του ΝΑΤΟ, είναι το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν πάρα πολύ καλά ότι χάνουν στον οικονομικό ανταγωνισμό από την Κίνα. Από τη στιγμή που χάνουν σε αυτόν τον οικονομικό ανταγωνισμό και από τη στιγμή που υπάρχει ένας στρατιωτικός ανταγωνιστής με μεγάλες πυρηνικές δυνατότητες όπως είναι η Ρωσία, η μόνη διέξοδος η οποία υπάρχει για την Ουάσιγκτον είναι η στρατιωτικοποίηση των πάντων. Απέναντι στην οικονομική υποχώρηση θα πρέπει να υπάρξει στρατιωτική επέλαση. Αυτή είναι η γενικότερη στρατηγική του δυτικού ιμπεριαλισμού, η οποία έχει γίνει εμφανής τα τελευταία χρόνια και γίνεται ακόμα πιο εμφανής
μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ μετακινείται σε αυτή την περίοδο που ζούμε, μετακινείται από εδώ που ήταν σαν κέντρο βάρους από την Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, μετακινείται προς τον Βορρά. Μετακινείται προς τον Βορρά διότι εκεί ακριβώς είναι ο χώρος αντιμετώπισης της Ρωσίας. Εδώ είναι το νέο κέντρο βάρους. Και αυτή η μετατόπιση πέρασε με ευκολία μέσα και από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την συνδρομή μια σειράς χωρών του ΝΑΤΟ όπως είναι αυτές της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης μπόρεσαν να επιβάλλουν αποφάσεις μέσα στο ΝΑΤΟ οι οποίες αποφάσεις καταργούν και τις ψευδεστήσεις οι οποίες υπήρχαν στο γαλλογερμανικό άξονα ότι κάποια στιγμή η Ευρώπη μπορεί να αποκτήσει μια στρατηγική αυτονομία και να είναι ένας διακριτός πόλος μέσα στο χώρο της Δύσης. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει την ηγεμονία τους και θα διευθύνουν τα πράγματα εκεί πρέπει να πάνε. Πού πρέπει να πάνε τώρα? Πρέπει να πάνε καταρχήν στην κατάργηση κάθε ουδετερότητα στην Ευρώπη. Μια σειρά από χώρες όπως είναι η Φιλανδία, η Σουηδία, η Αυστρία, η Ελβετία, η Ιρλανδία πιέζονται για να μπουν στο ΝΑΤΟ. Και θα μπουν στο ΝΑΤΟ. Οι περισσότερες από αυτές θα μπουν στο ΝΑΤΟ. Άρα δύσκολα θα υπάρχει πλέον κάποια χώρα ουδέτερη στην Ευρώπη. Η Σερβία προσπαθεί να το κάνει, αλλά δέχεται τεράστιες πιέσεις για να ενσωματωθεί και αυτή στη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πιο βραχυχρόνιο ορίζοντα που αφορά τις επόμενες εβδομάδες, υπάρχει μια κίνηση από την πλευρά του ΝΑΤΟ να αλλάξει τους συσχετισμούς του πολέμου στην Ουκρανία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί στην Ουκρανική κυβέρνηση ένας νέος στρατηγικός στόχος, αλλά αυτόν δεν μπορεί να τον υλοποιήσει χωρίς το ΝΑΤΟ. Δηλαδή θα πρέπει να ανοίξουν παράλληλα μέτωπα, όχι αυτά τα μέτωπα τα οποία τώρα ελέγχουν οι Ρώσοι, αλλά άλλα μέτωπα για να πολυδιασπαστεί η ρωσική πολεμική μηχανή και να υπάρξει κάπου μια ουσιαστική νίκη της Δύσης, δηλαδή του ΝΑΤΟ, απέναντι στη Ρωσία. Ποια είναι αυτά τα μέτωπα? Το ένα μέτωπο είναι το γνωστό μέτωπο της Φιλανδίας και της Σουηδίας, το οποίο θα προσπαθήσουν, τις οποίες θα προσπαθήσουν να βάλουν στο ΝΑΤΟ το επόμενο διάστημα. Το δεύτερο μέτωπο είναι το μέτωπο της υπερδνηστερίας, όπου εκεί προσπαθούν να ανοίξουν νέες πολεμικές επιχειρήσεις, με τη συνδρομή της Μολδαβίας που με τη σειρά της ενισχύεται από τη Ρουμανία, που με τη σειρά της ενισχύεται από τη Βουλγαρία και άλλες νατοϊκές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία το Καλίνιγκραντ. Το Καλίνιγκραντ είναι μια περιοχή ρωσική η οποία βρίσκεται στην Πολωνία και αυτή τη στιγμή γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ για να κοπεί ο διάδρομος Σουβάλκη, ο οποίος συνδέει το Καλίνιγκραντ με τη Λευκορωσία. Άρα να απομονωθεί αυτή η περιοχή έτσι ώστε το ΝΑΤΟ να μπορεί να ελέγξει καλύτερα τις εξελίξεις σε αυτό το σημείο. Και τέλος, αυτό το οποίο φαίνεται ότι έχει συμφωνηθεί είναι η είσοδος πολωνικών δυνάμεων στη Δυτική Ουκρανία το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να απεγκλωβίσουν ουκρανικές δυνάμεις μάχημες, να τις στείλουν στην πρώτη γραμμή, αλλά και να επιβάλλουν έναν νατοϊκό έλεγχο στη Δυτική Ουκρανία, γεγονός που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, γιατί μπορεί να υπάρξουν αντιπαραθέσεις μεταξύ των ρωσικών και των πολωνικών, δηλαδή νατοϊκών δυνάμεων, με άγνωστες εξελίξεις. Εδώ βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά αυτή τη στιγμή τα βραχυπρόθεσμα σχέδια του ΝΑΤΟ. Θέλω όμως να κάνω και μια παρατήρηση η οποία έχει να κάνει με τον πολιτικό προσανατολισμό του ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ, έτσι όπως εμφανίζεται από την Ουάσιγκτον,
ως ο οπλισμένος βραχίωνας των δημοκρατιών, είπαμε ότι έχει δύο εχθρούς. Ένας εχθρός είναι και εξωτερικός, αλλά είναι και εσωτερικός, είναι οι αυταρχικές δημοκρατίες ή οι αυταρχικές δυνάμεις μέσα στις χώρες του ΝΑΤΟ. Και ο δεύτερος εχθρός είναι ο λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός είναι μια ευρεία έννοια η οποία περιλαμβάνει δυνάμεις τις οποίες κατατάσσουν οι ίδιες οι δυτικές κυβερνήσεις σε αυτό το ρεύμα, είτε ανήκουν στην άκρα δεξιά, είτε ανήκουν στα ρεύματα της αριστεράς. Είναι αυτές οι δυνάμεις και κυρίως οι δυνάμεις της αριστερής ανατροπής, οι οποίες δεν συμβιβάζονται με το κυρίαρχο μοντέλο των δυτικών δημοκρατιών. Αυτός είναι ο στόχος του ΝΑΤΟ σε εσωτερικό επίπεδο το επόμενο διάστημα. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι ο λόγος του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ περιείχε έναν όρο «υπεριαλισμός» και «αντιμπεριαλισμός». Ένας όρος ο οποίος έχει εγκαταληφθεί από τα περισσότερα ρεύματα της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και είναι ένας όρος χωρίς τον οποίο δεν μπορεί να υπάρξει κατανόηση του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δεν είναι ένας μηχανισμός που τον διαβάζουν ακαδημαϊκοί και φοιτητές στα πανεπιστήμια και γράφουν εργασίες. Είναι ένας στρατιωτικός οργανισμός με πολύ συγκεκριμένες λειτουργίες και σε πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Και αυτή η κατεύθυνση του υπεριαλισμού, αντιυπεριαλισμού, αν δεν υπάρχει στην ανάλυση μέσα, όποιον επιχειρούν να αναλύσουν το τι είναι το ΝΑΤΟ, απλά θα τους οδηγήσει σε αδιέξοδο. Επίσης, αυτό το οποίο είναι σημαντικό το τελευταίο διάστημα και κυρίως φαίνεται μετά την κρίση του 2020, είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού έχει κατανοήσει το εξής. Έχει κατανοήσει ότι οποιοδήποτε πρόβλημα ασφάλειας αντιμετωπίσει η χώρα, θα το αντιμετωπίσει μόνη της. Δεν υπάρχει καμία βοήθεια. Ούτε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει το άρθρο 42.7 της Συνθήκης Λισαβόνας, το οποίο είναι περίπου αστείο στον τρόπο που έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα, και υπάρχει βέβαια και το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να εμπλακεί, όπως είναι γνωστό, σε μία αντιπαράθεση με την Τουρκία. Και δεν θέλουμε να εμπλακεί. Η στρατηγική των ελληνικών κυβερνήσεων θα έπρεπε να είναι αντίθετη από αυτή που είναι τώρα. Δεν θέλουμε εμπλοκή του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι αυτή η διαμεσολαβητική προσπάθεια σε ένα ενδεχόμενο αντιπαράθεσης της Ελλάδας με την Τουρκία είναι μια προσπάθεια που θα γίνει εκ των υστέρων. Δηλαδή, είναι μια προσπάθεια η οποία θα επιβεβαιώσει οτιδήποτε έχει καταφέρει να κερδίσει ο επιτιθέμενος. Δεν μας ενδιαφέρει μια τέτοια λογική. Και το ΝΑΤΟ, ενώ πιέζεται να μην εφαρμόζει αυτές τις λογικές, δεν δέχεται να μπει σε κάποια άλλη συζήτηση και να προλάβει επιθετικότητες απέναντι στον ελληνικό χώρο. Επομένως, πάρα πολύ καλά καταλαβαίνει ο κόσμος ότι θα είμαστε μόνοι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ξαναδούμε λίγο κάποια ιστορικά δεδομένα των 70 χρόνων. Όπως για παράδειγμα, όταν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60, τις αρχές δεκαετίας του 70, το ΝΑΤΟ θεωρούσε ότι δεν θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη Θράκη, τη Μακεδονία και ότι θα πρέπει να υποχωρήσουμε στη γραμμή Στριμώνα και εκεί να αντιμετωπίσουμε τον αποβορά κίνδυνο. Ή θα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της κόκκινης προβιάς και το τι σήμαινε όλο αυτό για την Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή το θέμα της αποδέσμευσης από το ΝΑΤΟ είναι πάντα πάνω στο τραπέζι. Η αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ είναι μια ρήξη. Είναι μια ρήξη την οποία θα στηρίξει το λαϊκό κίνημα.
Αλλά αυτή η αναγκαία αποδέσμευση χρειάζεται και μια προετοιμασία. Η προετοιμασία αυτή δεν μπορεί να γίνει παρά από δυνάμεις οι οποίες πιστεύουν σε αυτή την πορεία, δεν έχουν αμφιταλαντεύσεις και μπορούν να βρούνε και εναλλακτικές λύσεις. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το ΚΚΕ έχει κρατήσει μια σταθερή γραμμή σε αυτά τα θέματα, είναι δηλαδή μια δύναμη εμπιστοσύνης για το θέμα αυτό και για διάφορα άλλα θέματα. Επομένως, θεωρώ και πιστεύω ότι όταν θα φτάσει αυτή η μεγάλη στιγμή της ρήξης που θα προωθήσει ο λαϊκός παράγοντας, το ΚΚΕ θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Χωραφά. Καλούμε στο βήμα τον Χρήστο Σαλταπίδα, πλοίαρχο του πολεμικού ναυτικού εναποστρατεία, με θέμα 70 χρόνια από την είσοδο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, αγώνας και συμπόρευση με το ΚΚΕ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, με ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στο παρόν βήμα και καλώ όσους ακόμη διστάζουν να κάνουν το βήμα συμπόρευσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα, να καταδικάσουν τη στρατηγική, τους σχεδιασμούς και τις ενέργειες υπεριαλιστικών οργανισμών και φορέων που στρέφονται εναντίον των συμφερόντων του λαού μας, αλλά και όλων των λαών. Πριν από 2,5 περίπου μήνες, συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από την ένταξη της χώρας μας στην υπεριαλιστική συμμαχία του ΝΑΤΟ. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ορισμένα γεγονότα τα οποία αποδεικνύουν περίτρανα το σκοπό δημιουργίας του, το λόγο ύπαρξής του, αλλά και τα δεινά τα οποία έχει προκαλέσει σε μια πληθώρα λαών παγκοσμίως στην προσπάθεια υλοποίησης των υπεριαλιστικών του στόχων. Ο ίδιος ο σκοπός της υπεριαλιστικής αυτής συμμαχίας, όπως αυτό σαφώς περιγράφεται στο καταστατικό ιδρύσεώς της, καταδεικνύει το χαρακτήρα της και τις προθέσεις τόσο της κυρίαρχης μέσα σε αυτή τη χώρα, μέσα σε αυτή τη συμμαχία χώρας, όσο και όλων των λοιπόν συμμετεχόντων χωρών. Τα γεωπολιτικά συμφέροντα στα οποία αναφέρονται είναι η επιθυμία της εκάστοτε αστικής τάξης μίας χώρας να επιβληθεί στην αστική τάξη κάποιας άλλης. Είναι αυτά τα οποία φέρνουν όλα τα δεινά. Η καπιταλιστική ιδεολογική προσέγγιση προς εξυπηρέτηση αυτών των συμφερόντων είναι που δημιουργεί το φοβερό υπεριαλισμό που βλέπουμε σήμερα, τους πολέμους και την εξαθλίωση των λαών. Από την ίδρυσή του και στη συνέχεια, μέσα στα 70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας, το μόνο το οποίο έχει πετύχει το ΝΑΤΟ είναι να δημιουργήσει συνθήκες για το ξέσπασμα πολέμων και συγκρούσεων. Οι λύσεις που έρχεται ακολούθως να επιβάλλει είναι αυτές που επιδιώκουν οι αστικές τάξεις τις οποίες εξυπηρετεί, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντά τους. Η πόλεμη, η θάνατη και η δυστυχία δεν είναι πράγματα που τους αγγίζουν. Η ιστορία αποδεικνύει ότι οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, τις οποίες όλοι γνωρίζουμε και δεν είναι σκόπιμο να αναφέρουμε εκ νέου, μόνο θάνατο και καταστροφή έφεραν στους λαούς. Οι προσπάθειες του ΝΑΤΟ να προσετεριστεί και άλλες χώρες μέσω των διαφόρων οργανισμών και συνασπισμών που κατά καιρούς δημιουργεί σαν παρακλάδια του, έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν τα καπιταλιστικά και υπεριαλιστικά του συμφέροντα. Τέτοιες είναι η PFP, Συνεργασία για την Ειρήνη, μια συνεργασία όμως βασισμένη στο θάνατο. Ο Μεσογειακός Διάλογος σε μια προσπάθεια προσετερισμού όλων των κρατών της Βόρειας Αφρικής. Η Πρωτοβουλία Συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης σε μια προσπάθεια προσετερισμού των πετρελαιοπαραγωγών χωρών της Αραβικής Χερσονήσου και πρόσφατα η Άουκους σε μια προσπάθεια εδραίωσης του ΝΑΤΟ και στον Ειρηνικό με στόχο την Κίνα. Ξεχωριστές συνθήκες έχουν επίσης υπογραφεί με διάφορα κράτη, κυρίως πρώην Σοβιετικές Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες, σε μια προσπάθεια μελλοντικής πρόσδεσής τους στο νατοϊκό άρμα. Επιπλέον, διάφορες χώρες που χαρακτηρίζονται επίσημα ως διεθνείς εταίροι έχουν συνάψει αντίστοιχες συμφωνίες. Ιαπωνία, Πακιστάν, Νέα Ζηλανδία κλπ. Οι προσπάθειες επέκτασης του ΝΑΤΟ λοιπόν δεν σταμάτησαν μετά την ένταξη σε αυτό διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών και κρατών
της Βαλτικής. Συνεχίζονται με υποψήφιες για ένταξη νέες χώρες. Εμφανέστατη λοιπόν είναι η επεκτατική υπεριαλιστική πολιτική του ΝΑΤΟ, την οποία τόσο η υφιστάμενη κυβέρνηση της χώρας μας, όσο και όλες οι προηγούμενες, προσπαθούν επιμελώς να αποκρύψουν και να παρουσιάσουν ως μονόδρομο, ως ωφέλιμη και δημοκρατική. Αποκαλύπτουν όμως, αποκρύπτουν από το λαό ότι το ίδιο το ΝΑΤΟ είναι αυτό το οποίο ενισχύει την επεκτατική πολιτική της γείτονος χώρας της Τουρκίας. Απαξιούν έστω και να αναφέρουν το κάζος Μπέλη από ένα νατοϊκό σύμμαχο σε έναν άλλο, τη συνεχής παραβιάσεις, τη συνεχιζόμενη κατοχή μέρους της Κύπρου κλπ. Το ΝΑΤΟ είναι αυτό το οποίο διαχρονικά σε όλη την 70χρονη και λίγο παραπάνω ιστορία του υποστήριξε και συνεχίζει να υποστηρίζει φασίστες και ναζιστές προκειμένου να εξυπηρετήσει την υλοποίηση των σχεδίων του. Το έπραξε κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου στη Ιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν και τώρα συνεχίζει να το πράττει και στην Ουκρανία. Η τωρινή κυβέρνηση της χώρας μας, αλλά και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, δυστυχώς τηρούν σιγή ηχθείως και προσπαθούν να ξεπλύνουν στα μάτια του λαού τις ναζιστικές πρακτικές και ιδεολογίες. Στην πραγματικότητα, καλοβλέπουν αυτή την οσυρή ιδεολογία, μιας και εξυπηρετεί κάποια από τα συμφέροντά τους. Αυτές είναι οι ευαισθησίες τους. Οι επιλογές τόσο των προηγούμενων κυβερνήσεων, όσο και της παρούσας, ουσιαστικά έχουν μετατρέψει ήδη όλη τη χώρα σε μια αμερικανονατοϊκή βάση, στρατόπεδο και μας έχουν προσδέσει με βαριές αλυσίδες στο άρμα τους. Οι κυβερνητικές αυτές επιλογές έχουν ήδη σαν αποτέλεσμα τη στοχοποίηση της χώρας. Ήδη σε πολεμικά παίγνια που διεξάγονται μέσω υπολογιστών από μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, παραδείγματος χάρη Χάρβαρντ, και όχι μόνο, η Σούδα, η Αλεξανδρούπολη και η Λάρισα αποτελούν στόχους προτεραιότητας για πυρηνικό πλήγμα. Οι κυρώσεις που έχουν ήδη επιβληθεί από τη μία πλευρά στην άλλη, στις οποίες λόγω της Ουκρανίας, στις οποίες ως χώρα συμμετέχουμε μετά από αλόγιστες κυβερνητικές αποφάσεις και η αποστολή στρατιωτικού υλικού, έχουν ως αποτέλεσμα την αντίδραση της άλλης πλευράς και την επιβολή ισοσταθμικών κυρώσεων. Οι κυρώσεις όμως δεν επιλύουν προβλήματα. Το μόνο που κάνουν είναι να πλήττουν τους εμπλεκόμενους λαούς λόγω του αντίκτυπου που έχουν στο καπιταλιστικό, οικονομικό και χρηματοπιστωτικό τους σύστημα. Το ερώτημα το οποίο γεννιέται είναι το πώς όλη αυτή η κατάσταση και η δυναμική την οποία έχει πάρει μπορεί να ανακοπεί και να ανατραπεί. Η απάντηση στο εν λόγω ερώτημα βρίσκεται μονάχα στην εφαρμογή των θέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος για κάθε τομέα της ζωής του λαού. Η συνειδητοποίηση ότι μονάχα στα πλαίσια του σοσιαλισμού-κομμουνισμού μπορούμε να χτίσουμε έναν κόσμο χωρίς πολέμους, χωρίς εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο και ένα καλύτερο αύριο για όλους τους λαούς. Αυτός είναι ο δρόμος που το Κομμουνιστικό Κόμμα δείχνει σταθερά από την ίδρυσή του. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας και ο δρόμος που απαιτείται να ακολουθήσει η χώρα μας. Απαιτείται πλήρης αποδέσμευση από τις λιγοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να φύγουν οι βάσεις του θανάτου από τη χώρα. Καμιά αποστολή έμψυχου ή άψυχου στρατιωτικού υλικού εκτός συνόρων για τον οποιονδήποτε λόγο και άμεση φυσικά επιστροφή στη χώρα μέχρι και του τελευταίου φαντάρου. Καμία διευκόλυνση με τον οποιονδήποτε τρόπο των καπιταλιστικών και υπεριαλιστικών σχεδίων τους. Θα μου πείτε, είναι εφικτό αυτό? Σαφώς και είναι. Είναι δύσκολο, αλλά όχι ανέφικτο. Αυτό το οποίο απαιτείται για να γίνει εφικτό είναι ο λαός να συνειδητοποιήσει τη δύναμη που έχει και να απαιτήσει τα αυτονόητα. Η ιστορία έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι ο λαός έχει τη δύναμη να κάνει τα αδύνατα δυνατά όταν το αποφασίσει. Ένας λαός που έχει χύσει το αίμα του σε κάθε γωνιά της χώρας για να υπερασπιστεί τα δικαιά του και για να διεκδικήσει καλύτερες μέρες, δεν ταιριάζει να σκύβει το κεφάλι στο οποιοδήποτε ΝΑΤΟ και να συντάσσεται έστω και δια της σιωπής με τα νατοϊκά συμφέροντά τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Σαλταπίδα. Καλούμε στο βήμα τον Γρηγόρη Σιμεωνίδη, αντισμήναρχο υπτάμενο εν αποστρατεία και πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων Στρατιωτικών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με θέμα
Ελλάδα-ΝΑΤΟ, μια μακρά σχέση με πολλαπλά ωφέλη για λίγους και τεράστιες θυσίες για το λαό. Καλησπέρα. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η λαϊκή ρίση που λέει ότι εάν μπορείς με ένα σμπάρο χτύπα δύο ή και περισσότερα τριγώνια, ταιριάζει απόλυτα με τη μακρόχρονη σχέση της χώρας μας με το ΝΑΤΟ και φυσικά τη ΣΥΠΑ. Η ένταξη επί 70 χρόνια παραμονή και η απόλυτη συμπόρευση με μικροαποκλήσεις σε ένα τέτοιο πολιτικοστρατιωτικό οργανισμό που έχει τεράστιες απαιτήσεις, δεν θα ήταν δυνατή παρά μόνο αν επιτυγχάνονται πολλοί στόχοι ταυτόχρονα, τόσο για την εγχώρια όσο και για ξένες άρθρες τάξεις. Οι περισσότεροι λόγοι αναφέρθηκαν συγκριτικά από τον Γενικό Γραμματέα και από τους προηγούμενους ομιλητές, οπότε θα σταθώ σε δύο μόνο θέματα. Η μακρόχρονη παραμονή στη συγκεκριμένη συμμαχία, από επιλογή κυρίως των εδώ αστών, έχει δημιουργήσει σχέσεις εξάρτησης και ταυτόχρονα καλλιέργειας διάχυτης φοβίας στο λαό. Η κατάσταση αυτή, πρέπει να πούμε, υπάρχει και σε μεγαλύτερο βαθμό μάλιστα στη συντριπτική πλειοψηφία των ενστόλων, είτε είναι ενεργεία είτε όχι. Δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, διότι μέλη της κοινωνίας είμαστε και στον ίδιο κόσμο ζούμε. Παρόλη την ιστορική μνήμη και τη γνώση που έχει προκύψει από αυτήν, φαίνεται πως πολλοί δεν διδάσκονται. Ενώ γνωρίζουμε τον ρόλο των κάθε φορά συμμάχων μας στο παρελθόν, αλλά ιδιαίτερα του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην επτάχρονη δικτατορία, στο διαμελισμό της Κύπρου, τα Ήμια, τη θέση τους για την αποστρατικοποίηση των νησιών και πρόσφατα, αλλά και ιδιαίτερα της Λίμνου στο παρελθόν, τη θέση τους για το FIR της Αθήνας, τα εθνικά χωρικά μας ύδατα, την ΑΟΣ και άλλα, μεγάλο μέρος του λαού μας για να καλύψει την ανάγκη του ανήκειν και του αισθήματος ασφάλειας συντάσσεται πίσω από λύκους, γνωρίζοντας παρόλα αυτά ότι τα συμφέροντά του δεν έχουν σχέση με τα δικά τους. Παρότι ακόμα και πρωτοκλασσά τα στελέχη και υπόθηκε και προηγουμένως τόσο προηγούμενων όσο και της παρούσας κυβέρνησης και αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια ονόματα Σιμίτης, Καραμαλής, Μπακογιάννη, Παναγιωτόπουλος, Αποστολάκης, δηλώνουν ευθέως ή υπονοούν ότι σε περίπτωση πολέμου με τη σύμμαχος εισαγωγικά γείτονα θα είμαστε μόνοι μας και είναι το μόνο στο οποίο πραγματικά έχουν δίκιο. Η θεωρία ότι θα έρθουν ή και χωρίς να έρθουν οι σύμμαχοι θα μας βοηθήσουν και θα πολεμήσουν εναντίον συμμάχων, όχι μόνο στερείται λογικής, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι καταστρέφει την έννοια και την έξωθεν εικόνα της ίδιας της συμμαχίας. Βλέπετε, δεν βγάζει κάποια νόημα σύμμαχοι πολεμούν μεταξύ τους και άλλοι σύμμαχοι σπέβδουν να βοηθήσουν αμφωτέρους. Αξίζει εδώ να υπενθυμίσουμε, νομίζω, προς διάλυση αυτών των αυταπατών, το τι συνέβη πραγματικά το 1974 τον Αύγουστο, κάτω όμως κυρίως από την πίεση του λαϊκού παράγοντα, όταν η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, πάλι σε εισαγωγικά υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, αποφάσισε την αποχώρηση από το στρατιωτικό σχέλος του ΝΑΤΟ. Σε τότε κυβερνητική ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε για την αναγγελία της αποχώρησης, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι το ΝΑΤΟ αποδείχθηκε ανίκανο και να παρεμποδίσει την Τουρκία από εξαπόλυση νέας βάρβαρης και απρόκλητης επίθεσης κατά της Κύπρου. Το ΝΑΤΟ δεν έχει επομένως λόγο ύπαρξης και δεν μπορεί να εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο συναισθήθη, αφού δεν μπορεί να αποτρέψει τον πόλεμο μεταξύ δύο μελών του. Το πρώτο τριγώνι λοιπόν του νατοϊκού σμπάρου είναι ο ρόλος του και οι συνολικότερες πολιτικές επιλογές και ενέργειες γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ένα άλλο τριγώνι που στοχεύει το ΝΑΤΟ είναι οι εξοπλισμοί με τους οποίους θα κληθούν να πολεμήσουν τα παιδιά του λαού για την υπεράσπιση των συνόρων. Τα πράγματα είναι καθαρά. Οι εξοπλισμοί της χώρας καλύπτουν νατοϊκές ανάγκες. Μάλιστα, τα αφεντικά του ΝΑΤΟ που λέγονται ΗΠΑ φροντίζουν να μας προμηθεύουν ή ό,τι σαπάκι τους περισσεύει υπό τύπων δωρεάς, αλλά που τελικά χρησιμοποιείται, ή ό,τι εξυπηρετεί αποκλειστικά τους δικούς τους σκοπούς και σχεδιασμούς, που εννοείται καμία σχέση δεν έχουν με την προάσπιση των πραγματικών συμφερόντων του ελληνικού λαού. Εννοείται όμως ότι οι εξοπλισμοί αυτοί έχουν σχέση με τα συμφέροντα της εδώ αστικής τάξης και των πολιτικών τους εκφραστών ως κύριοι υλοποιητές των στρατηγικών τους συμφερόντων.
Κανείς πλέον δεν πρέπει να πιστεύει ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα αφορούν μόνο αντιμετώπιση εθνικών κινδύνων. Το ΝΑΤΟ και οι αποστολές του ρυθμίζουν σε γενικές γραμμές από ποιον και τι αγοράζουμε, αλλά και πού θα το χρησιμοποιήσουμε. Ακόμα και τον ρωσικό εξοπλισμό που προμηθεύτηκε η χώρα, τον προμηθεύτηκε την εποχή που Ρωσία και ΝΑΤΟ συνεργάζονταν στενά και ανοίγανε γραφεία στις Βρυξέλλες και στη Μόσχα. Και επειδή πολλής λόγος έχει γίνει τον τελευταίο καιρό για το εάν και τι στρατιωτικούς εξοπλισμούς χρειαζόμασταν προς ενίσχυση της άμυνας της χώρας, τα πράγματα βρήκαν τον δρόμο τους πολύ ευκολότερα από ό,τι θα περίμεναν και οι πιο αισιόδοξοι. Φροντίσανε άλλοι για εμάς, χωρίς εμάς, για άλλη μια φορά, και εννοώ τα Ραφάλ και τη Μπελάρα από τη Γαλλία, εξαιτίας της στρατηγικής συμφωνίας ΑΟΚΟΥ στον ΗΠΑ και Βρετανίας και Αυστραλίας για την αντιμετώπιση της Κίνας. Φυσικά, ξέχασα να μας ρωτήσουν αν εξυπηρετείται και πώς η εθνική άμυνα, αλλά φυσικά στο λογαριασμό δεν ξεχάστηκαν, τον έστειλαν κατευθείαν στο λαό για να τον πληρώσει. Δεν μπορώ να θίξω στο συγκεκριμένο ζήτημα το πώς εκμεταλλευόμαστε όλους αυτούς τους πανάκριβους εξοπλισμούς, αλλά μπορούμε να πούμε, μιας και το έχει, είναι δημοσιευμένο το ίδιο το, από το ίδιο το ΓΕΑ, ότι για παράδειγμα, ως ένα απλό δείγμα και κατανοητό, ότι οι τελευταίες ελληνικές κυβερνήσεις από το 8 και μετά κάνανε τουλάχιστον πάνω από 10 χρόνια για να προμηθεύσουν με τα κάκια φρένων τα αεροσκάφη. Με ό,τι αυτό προφανώς σημαίνει. Και όταν μιλάμε για τα κάκια, ας καταλάβουμε την αξία που έχει και το πώς μπορεί να, τι σημαίνει για ένα αυτοκίνητο και κατ' επέκταση για ένα αεροπορικό μέσο. Θα πρέπει βέβαια να έχουμε κατά νου και τι συμβαίνει σε περιόδους κρίσης σχετικά με την υποστήριξη όλων αυτών των υπερσύγχρονων μέσων και από πού θα προέλθει και αν προέλθει. Αντλώντας πάλι από τα μαθήματα της ιστορίας και σε άμεσο παραλληλισμό με το νεοπαραληφθέντα Ραφάλ, αλλά και το ρεκόρ παραβιάσεων στο Αιγαίο την περασμένη Τετάρτη, να θυμίσω ότι τα ολοκένουργια και υπερσύγχρονα το 1974 F4 Phantom, που ξεκίνησαν από την Ανδραβίδα για την Κύπρο, τελικά προσγειώθηκαν στην Κρήτη και ανέμεναν άνωθεν οδηγίες μέχρι ότου ολοκληρώθηκε η επιχείρηση κατάληψης του 37% της Κύπρου από τους Τούρκους σε εισαγωγικά νατοϊκούς συμμάχους. Φίλες και φίλοι, οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, είναι πλέον γεγονός αδιαφυσβήτητο. Ακόμη και από τους πλέον ένθερμους οπαδούς του σύγχρονου καπιταλισμού, και δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς, μιας και είναι νομοτέλεια του συστήματος. Σήμερα οι σιρήνες του πολέμου στην Ουκρανία ακούγονται μέχρι εδώ και ο κίνδυνος εξάπλωσής τους στις γειτονικές χώρες είναι πλέον ορατός. Μέχρι ώρας υπόθηκε και προηγουμένως στον υπεραλιστικό αυτό πόλεμο εμπλέκεται η χώρα μας με 1.002 τρόπους, με 1.002 μέσα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο λαός μας, ιδιαίτερα το μόνιμο και το έφεδρο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, καλούνται να συναισθανθούν τους κινδύνους που εγκυμονεί για την πατρίδα και τον ίδιο το λαό η όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο και να απορρίψουν οριστικά και αμετάκλητα τα παραμύθια της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων ότι η εμπλοκή στα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν ασπίδα για τη χώρα και εγγύηση ειρήνης για το λαό και την περιοχή. Η έξοδος από το ΝΑΤΟ και τα πολεμικά του σχέδια με ταυτόχρονο κλείσιμο όλων των αμερικανικών βάσεων είναι σταθερά και πρέπει να παραμείνει εκεί στην ιεράρχηση των επιδιώξεών μας στο δρόμο για το σοσιαλισμό και όχι για την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Γρηγόρη Σιμεωνίδη και καλούμε στο βήμα τον Γιάννη Αγγέλου, συνταγματάρχη αναποστρατεία, που θα τοποθετηθεί με θέμα «Γιατί λέμε όχι στο ΝΑΤΟ». Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα. Επιτρέψτε μου να αποχαιρετήσω από αυτό το βήμα τον φίλο και σύντροφο αντινάβαρχον αποστρατεία Γιώργο Ροίδη, που ταξιδεύει στις θάλασσες που αυτές τον διάλεξαν να ταξιδεύει.
Πριν 73 χρόνια, στις 4 του Απρίλη του 1949, οι Υπουργοί Εξωτερικών 12 χωρών υπέγραψαν το Σύμφωνο του Βόρειου Ατλαντικού, ιδρύοντας τον οργανισμό του ΝΑΤΟ. Οι υπεριαλιστικές δυνάμεις συμφώνησαν να συσπυρώσουν τον πολιτικό και στρατιωτικό δυναμικό τους με έναν σαφή και ξεκάθαρο ρόλο και στόχο, τη δημιουργία μιας πολεμικής μηχανής επιθετικής, με κύριο στόχο τη Σοβιετική Ένωση και ό,τι αυτή πρέσβευε. 3 χρόνια μετά, Ελλάδα και Τουρκία μπήκαν μαζί στο ΝΑΤΟ. Είναι η περίοδος που ο Νίκος Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του σέρνονταν στα στρατοδικεία για να καταδικαστούν σε θάνατο και να εκτελεστούν, σημειώστε, 40 μέρες ακριβώς μετά την επικύρωση από την Ελληνική Βουλή της ένταξης της χώρας μας στη Λυκοσυμμαχία. Στα 73 χρόνια ζωής του, η δράση του ΝΑΤΟ αποτέλεσε και αποτελεί ένα διαρκές έγκλημα σε βάρος των λαών όλου του κόσμου. Μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και την επικράτηση αντεπανάστασης, το ΝΑΤΟ επικαιροποίησε το δόγμα του, περνώντας από τη βίαιη διευθέτηση κρίσεων στην αντιμετώπιση του νέου αόρα του εχθρού, τη λεγόμενη διεθνή τρομοκρατία. Το σύγχρονο ΝΑΤΟ, όπως επικυρώθηκε στη Σύνοδο του Οργανισμού το Νοέμβρη του 10 στη Λισαβόνα, προβλέπει και υιοθετεί την ένοπλη και βίαιη επέμβασή του σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, ακόμη και στο εσωτερικό των χωρών μελών του. Είναι ιστορικά τεκμηριωμένο ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ ήταν και παραμένει ταξική επιλογή στρατηγικής σημασίας για την αστική τάξη της χώρας. Μια επιλογή που οι επιπτώσεις της υπήρξαν βίαιες, αιματοβαμμένες και οι συνέπειές τους βασανίζουν ακόμη και σήμερα τον ελληνικό, τον κυπριακό, αλλά και άλλους λαούς της περιοχής μας. Η αστική τάξη της Ελλάδας, μέσω των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, έχει τεράστιες ευθύνες για την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Η προστασία των συνόρων από το ΝΑΤΟ, όπως πολλοί ισχυρίζονται, είναι ένας μεγάλος μύθος, καθώς η Λυκοσυμμαχία δεν αναγνωρίζει σύνορα ανάμεσα στα μέλη του. Θεωρείται το Αιγαίο ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Μάλιστα, συχνά πυκνά καλεί τις δύο χώρες να τα βρουν, δηλαδή να παζαρέψουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η πρόσφατη συνάντηση των πρωθυπουργών των δύο χωρών στα πλαίσια της ειδικής επιχείρησης στην Ουκρανία μόνο αθώα δεν είναι. Η Δύση επιδιώκει να κρατήσει την Τουρκία γιατί της είναι εξαιρετικά χρήσιμη και προκειμένου να πετύχει αυτό είναι έτοιμη να δεχτεί τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Το ΝΑΤΟ, όπως και η ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι πραγματική σύμμαχη της Ελλάδας στη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Ως Λυκοσυμμαχία, δεν ήταν δυνατόν να αφήσει ανεξέλεγκτη την κατάσταση στην Ευρώπη μετά τον σκληρό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 23.000 έγγραφα που αποχαρακτηρίστηκαν το Γενάρη του 2015 δείχνουν ότι μεταξύ των άλλων κάποια αφορούν τη Eurovision, το γνωστό διαγωνισμό τραγουδιού. Για την ιστορία και μόνο, στις 28 Γενάρη του 1955 στο Παρίσι συναντήθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού του ΝΑΤΟ με τον Διευθυντή της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης για να του παραδώσουν την έκθεση ενός project στο οποίο ήδη είχε εμπλακεί το BBC. Για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φεστιβάλ που θα ονομάζεται Eurovision. Το Φλεβάρι του 1956 αποφασίστηκε ο διαγωνισμός να πραγματοποιηθεί το Μάη του ίδιου χρόνου και με τον τρόπο αυτό η Eurovision γίνεται ένας θεσμός από τους πολλούς που δημιούργησαν ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για να κρατήσουν ενωμένη τη Δυτική Ευρώπη και να περνάνε τα μηνύματά τους. Σημειώστε ότι πριν από 14 περίπου μήνες, σε αρχές του προηγούμενου χρόνου, το Center for American Progress, ένα από τα σημαντικότερα think tanks των δημοκρατικών, πρότεινε στον νέο πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, τότε νέο πρόεδρο, τη δημιουργία μιας τράπεζας για το ΝΑΤΟ. Στόχοι του Λευκού Οίκου είναι η επιβεβαίωση προσήλωσης των ΗΠΑ στη Συμμαχία και η υποβοήθηση των Ευρωπαίων αλλά και των άλλων εταίρων στην υποχρέωση της καταβολής του 2% στον ατοϊκό προϋπολογισμό. Με την εξαίρεση των ΗΠΑ, της Γαλλίας, καθώς και των Ελλάδας και Τουρκίας, που έχουν τη μεταξύ τους διαμάχη, οι άλλες χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, καθώς και της Μεσογείου,
κινούνται κάτω από το όριο του 2%. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι δεύτερη αναλογικά σε αμυντικές δαπάνες μετά τη ΣΥΠΑ. Οποιαδήποτε συζήτηση περί τράπεζας ΝΑΤΟ δεν έχει ακόμη πέσει στο τραπέζι, αφού διαπιστώνεται πως δύσκολα ακόμη, επαναλαμβάνω, θα υπάρξει ομοφωνία. Όμως, ως σκέψη υπάρχει και τίποτε δεν μπορεί να αποκλειστεί για το μέλλον. Λέμε ότι η χώρα είναι μια ανατοϊκή βάση από άκρο σ' άκρο. Ισχύει. Από τη χώρα μας εκδηλώνονται ανατοϊκές επιδρομές όπου απαιτηθεί. Όμως αυτό δεν έγινε τώρα. Το ρόλο αυτό ανέλαβε η Ελλάδα με την ψήφιση ενός μνημονίου, MOU, βιαστικά στην τελευταία συνεδρίαση της Βουλής πριν τις εκλογές του 2009. Υποχρέωση που τήρησαν απαρέκκλητα όλες οι κυβερνήσεις από το 2009 και μετά, ενισχύοντάς την ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και φυσικά η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά είναι υποχρέωση μιας κατακτημένης χώρας η οποία προσφέρει γιν και είδωρ. Το ΝΑΤΟ είναι ένας διεθνής κατασταλτικός μηχανισμός προστασίας των μονοπωλιακών συμφερόντων και βασικός μοχλός της υπεριαλιστικής εξουσίας και δράσης τόσο στο εσωτερικό των κρατών μελών όσο και διεθνώς. Αυτή η μηχανή του ευρωατλαντικού υπεριαλισμού διευρύνεται, αναπροσαρμόζεται, γίνεται ακόμα πιο επιθετική, ακόμα πιο επικίνδυνη. Οι εξελίξεις μόνο των τελευταίων ετών σε Λιβύη, Ιράν, Περσικό κόλπο, Συρία και αλλού και Ουκρανία και Ουκρανία τώρα με την τεράστια συγκέντρωση δύναμης πυρός στην περιοχή προειδοποιούν για τον κίνδυνο γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης όπως πολύ εύστοχα παρατήρησαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Η συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτόν τον υπεριαλιστικό οργανισμό επουδενή όπως προαναφέρθηκε, προστατεύει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και δεν εξασφαλίζει την ειρήνη ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο, ούτε στη Μέση Ανατολή. Οι πρόσφατες εξελίξεις είναι πολύ επικίνδυνες. Απαιτείται διαρκής ενημέρωση και εγρήγορση. Ο συναγερμός για την αφύπνιση των λαών έχει σημάνει. Επιβάλλεται να δυναμώσει πάλι για απεμπλοκή της Ελλάδας από τα υπεριαλιστικά σχέδια και να αποδεσμευτεί η χώρα από το ΝΑΤΟ. Η γιγάντωση του αγώνα για την ανατροπή της δικτατορίας των μονοπωλίων που σπέρνει φτώχεια και πόλεμο είναι η μεγαλύτερη συνεισφορά του ελληνικού λαού στην ειρήνη και την ευημερία όλων των λαών της περιοχής. Τώρα να ενταθεί ο αγώνας για την άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις, για να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στη χώρα μας, για να μην μεταφερθούν στον Άραξο ή αλλού πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ, για να επιστρέψουν εδώ και τώρα όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν σε αποστολές του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός συνόρων. Για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το λαό αφέντη και νοικοκύρη στον τόπο του. Συντρόφισσες και σύντροφοι, βροντοφωνάζουμε όχι στο ΝΑΤΟ, εμείς οι απόστρατοι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, γιατί γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει η σφαίρα που φεύγει από την κάνη ενός όπλου. Τι σημαίνει το βλήμα που καταστρέφει περιοχές ολόκληρες, σκοτώνει αμάχους, προκαλεί προσφυγιά, πείνα, δυστυχία. Τι σημαίνει πόλεμος. Είμαστε οι πρώτοι που διαρκώς μιλάμε και επιδιώκουμε την ειρήνη, ενθυμούμενοι τους στίχους του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου. Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων. Είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου. Είναι το χαμόγελο της μάνας. Μονάχα αυτό. Τίποτα άλλο δεν είναι ειρήνη. Και τα λέτρια που χαράζουν βαθιές αυλακές σε όλη τη γης, ένα όνομα μονάχα γράφουν. Ειρήνη. Τίποτε άλλο. Ειρήνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Αγγέλου και καλούμε στο βήμα για την τελευταία παρέμβαση τον Κώστα Σκολαρίκο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και υπεύθυνου του Τμήματος Ιστορίας του Κόμματος, για να μιλήσει για ορισμένα ζητήματα στην ιστορία του ΝΑΤΟ.
Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στην ιδρυτική διακήρυξη του ΝΑΤΟ αναφερόταν ότι τα κράτη-μέλη του βασίζονται στις αρχές της δημοκρατίας, της ατομικής ελευθερίας και του κράτους δικαίου. Αυτή η θέση φαντάζει ειρωνική, αφού ανάμεσα στα 12 ιδρυτικά μέλη του συγκαταλεγόταν η Πορτογαλία, όπου επικρατούσε η δικτακτορία Σαλαζάρ, ενώ λίγο αργότερα το ΝΑΤΟ ανέπτυξε ειδική σχέση με την Ισπανία του Φράνκο. Τις επόμενες δεκαετίες, κυρίως η ΗΠΑ, αλλά και άλλα κράτη-μέλη του, στήριξαν δικτακτορικά και αποικιοκρατικά καθεστώτα στη Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Ασία και αντιμετώπισαν θετικά όσα δεν ευνόησαν τη δικτακτορία της 21ης Απρίλης στην Ελλάδα. Ο σκοπός ίδρυσης του ΝΑΤΟ απεικονίζεται πληρέστερα στις τότε τοποθετήσεις αστών πολιτικών που μιλούσαν για συμμαχία προορισμένη να ανακόψει την εξάπλωση του κομμουνισμού. Στην πραγματικότητα το ΝΑΤΟ αποτέλεσε μια συμμαχία καπιταλιστικών κρατών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ που σκόπευε να προωθήσει τα συμφέροντά του σε όλο τον κόσμο δίχως να εξαλείφει τα αντικρουόμενα συμφέροντα των κρατών μελών του. Γι' αυτό το 1952 εντάχθηκαν ταυτόχρονα η Ελλάδα και η Τουρκία, μιας και πέρα από τη σημαντική για την αντιμετώπιση των χωρών του Συμφώνου της Βαρσοβίας γεωπολιτική τους θέση, χαρακτηρίζονταν επίσης και από τις μεταξύ τους αντιθέσεις. Μάλιστα, ένα κομμάτι των ελληνικών αστικών πολιτικών δυνάμεων υποστήριζε τότε και στη συνέχεια ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ έπρεπε να συνδυαστεί με περισσότερα ανταλλάγματα. Γύρω από αυτή τη θέση αναπτύχθηκαν σημαντικές ενδοαστικές διαμάχες που οξύνθηκαν όσο οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας γίνονταν πιο σύνθετες εξαιτίας και των εξελίξεων στο Κυπριακό. Τελικά η συνύπαρξη στο ΝΑΤΟ δεν απέτρεψε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, όπως και σήμερα δεν εμποδίζει τις τουρκικές αξιώσεις στο Αιγαίο. Η σημαντικότερη ενδονατοϊκή διαφοροποίηση σημειώθηκε το 1958, όταν ο στρατηγός Δε Γκόλ, ηγέτης της καπιταλιστικής Γαλλίας, απέτησε την ισότιμη συμμετοχή της στη διοίκησή του. Η απόρριψη των προτάσεών του αποτέλεσε την αφορμή ανάπτυξης του γαλλικού πυρηνικού προγράμματος και της προσωρινής αποχώρησης της Γαλλίας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ το 1967. Παρόμοιες αντιθέσεις εκδηλώθηκαν και αργότερα, ιδιαίτερα όσο προχωρούσε η διαδικασία της καπιταλιστικής ενοποίησης της Ευρώπης, ενώ εκφράζονται και σήμερα στο πλαίσιο του Ρωσονατοϊκού πολέμου στα εδάφη της Ουκρανίας, τόσο με επίκεντρο τη στάση του ΝΑΤΟ, όσο και αναφορικά με τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Με τα πολεμικά, πηγή ενδοαστικών αντιθέσεων αποτέλεσε και η συγκρότηση ενός δικτύου παραστρατιωτικών οργανώσεων σε κάθε κράτος μέλος, που προληπτικά στόχευαν στο χτύπημα του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος, αλλά και στην οργάνωση εκτεταμένων σαμποτάζ σε περίπτωση ανατροπής καπιταλιστικής εξουσίας. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, με ενδεικτικότερη αυτή της Ιταλίας, οι συγκεκριμένες οργανώσεις αναμίχθηκαν στις ενδοαστικές αντιθέσεις, που αφορούσαν φυσικά και τον προσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής του κάθε κράτους. Μετά τις αντεπαναστατικές ανατροπές της περίοδου 1989-1991, ελλείψη πλέον του λεγόμενου κομμουνιστικού κινδύνου, έγινε πιο καθαρά αντιληπτός ο επιθετικός χαρακτήρας του ΝΑΤΟ. Λίγο μετά τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία, στην επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυσή του, κόντρα σε προηγούμενες δεσμεύσεις, το ΝΑΤΟ αποφάσισε την ένταξη πρώην σοσιαλιστικών χωρών στη Συμμαχία, που οδήγησε στην ένταξη 14 χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Ταυτόχρονα, το νέο νατοϊκό δόγμα προώθησε την ίδρυση μισθοφορικών δυνάμεων σε κάθε κράτος μέλος του και την ανάπτυξη δυνάμεων ταχείας επέμβασης. Το 2008, το ΝΑΤΟ υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με τον ΟΗΕ, που ανανεώθηκε το 2018, βάσει του οποίου προωθήθηκε η συνεργασία για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, τον έλεγχο της εξάπλωσης των όπλων μαζικής καταστροφής, την παροχή τεχνογνωσίας σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εμπόλεμες περιοχές. Οι προβλέψεις συμφωνίας ήταν προκλητικές, ιδιαίτερα να αναλογιστεί κανείς ότι το 2001 και το 2003 οι πολεμικές επιχειρήσεις κρατών μελών του ΝΑΤΟ εναντίον του Αφγανιστάν και του Ιράκ δικαιολογήθηκαν στο όνομα της καταπολέμησης τρομοκρατίας, της καταστροφής των βιολογικών όπλων και της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών,
ενώ κατέληξαν σε μαζικές σφαγές στη συγκρότηση του Γκουαντάναμο και άλλων κολαστηρίων. Ουσιαστικά τα ανθρώπινα δικαιώματα χρησιμοποιήθηκαν τότε, όπως και στη Συρία αργότερα, όπως και σήμερα, ως μοχλή προώθησης των ατοικών συμφερόντων, τα οποία όλο και περισσότερο συνδέονται με την περικύκλωση της καπιταλιστικής Ρωσίας και της Κίνας. Γι' αυτό και οι Ταλιμπάν από εχθρούς της ανθρωπότητας το 2001 μεταμορφώθηκαν σε αξιόπιστους συνομιλητές το 2021. Την ίδια κατεύθυνση με τις αποφάσεις της Συνόδου της Βαρσοβίας το 2016 προώθησε η στενότερη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ, ενώ το 2021 ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο πρωτοστάτησαν στη συγκρότηση της AUKUS, όπου συμμετέχουν ακόμα ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, με σκοπό τον έλεγχο της θάλασσας νότια της Κίνας. Όπως προκύπτει από τα προηγούμενα και όπως αναφέρει ένα σύνθημά μας, η ιστορική διαδρομή του ΝΑΤΟ είναι συνδεδεμένη με χούντες, πολέμους και τρομοκρατία, δηλαδή με όλα τα δεινά που χαρακτηρίζουν την καπιταλιστική εξουσία και κάθε υπεριαλιστική συμμαχία. Γι' αυτό και η πάλη για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο της πάλης για την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε καταρχήν όλους τους ομιλητές για τη συμβολή τους και βέβαια και όλους εσάς για τη σημερινή παρουσία σας. Σήμερα φωτίστηκαν αρκετές πλευρές της 70χρονης αρνητικής εμπειρίας του λαού μας από τη συμμετοχή της χώρας στην ατοϊκή σφικοφολιά και αυτό το πλούσιο υλικό που κατατέθηκε σήμερα βοηθά στην άντληση σημαντικών συμπερασμάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν για να ισχυροποιηθεί παραπέρα ο αγώνας ενάντια στις στρατηγικές επιλογές της αστικής τάξης, ο αγώνας για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και κάθε υπεριαλιστική ένωση με το λαό νοικοκύρη στον τόπο μας. Αυτός ο αγώνας που διεξάγεται σήμερα στις συνθήκες του υπεριαλιστικού πολέμου και της κλιμάκωσης της αντιλαϊκής επίθεσης πρέπει και μπορεί να αγκαλιάσει ευρύτερες δυνάμεις του λαού μας για να ανοίξει ο πραγματικά ελπιδοφόρος δρόμος αυτός της ανατροπής του καπιταλιστικού εκμεταλλευτικού συστήματος, της μήτρας των υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων. Καλό βράδυ σε όλους.